Δεν θα αφήσω ποτέ αναπάντητη την γιγαντιαία προπαγάνδα του συστήματος Μητσοτάκη. Τα νέα Βέλη Κασελάκη με την ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφεραν νέο κύκλο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στόχευσε προσωπικά τον πρωθυπουργό για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες, μετά την κριτική που δέχτηκε για την ταμιακή διευκόλυνση που ο ίδιος έκανε στην Κουμουνδούρου, ώστε να πληρωθούν δώρο και δεδουλευμένα στην Αυγή και το Κόκκινο. Την προπαγάνδα λοιπόν, προβληματικό, είναι ένας πρόεδρος να δανείζει το κόμμα του έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων και να κάνουν γιορτές. Λογικό, ένα κόμμα να κυβερνά με μισό δισεκατομμύριο οφειλές στις τράπεζες, δηλαδή να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών. Ο κύριος Κασελάκης με κάθε του ανάρτηση μας υπενθυμίζει την χειρότερη εκδοχή της τοξικότητας, της πολιτικής χυδαιότητας και επιβεβαιώνει τις βαθιές ρίζες του πολλακισμού στο κόμμα του. Δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Την απορρίπτουμε στην ουσία της όπως την απέρριψε και την απορρίπτει ο ελληνικός λαός. Είμαστε το κόμμα που δεν χρωστάει. Πραγματικά τώρα. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχουν συσσωρεύσει μεγάλα. Εγώ του τώρα. Εσείς είστε σε άλλη φάση τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν χρωστάει λοιπόν στις τράπεζες, δεν χρωστάει πουθενά. Να γίνεται μια συζήτηση κατά τέτοιο τρόπο που να βγαίνει η δυνατότητα σε κάποιους που είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι να στρέφονται εναντίον, είναι άδικο. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει δημιουργηθεί νέο χρέος στη Νέα Δημοκρατία από το 2016. Mm-hmm. Υπάρχουν τόκοι, ανατοκισμοί. Και όλα αυτά τα οποία εξυπηρετούνται, γι' αυτό είναι το χρέος τόσο υψηλό. Γιατί να. Από την άλλη πλευρά, είναι κακό αυτό που έκανε αυτός, όπου δάνεισε το κόμμα του. Ξέρετε, είναι λιγάκι πρωτόγνωρο, να το πω έτσι, να πεις ότι κοιτάξτε κάτι, πόσα είναι, τόσα, βγάζω εγώ, σας τα δίνω, κάνω ένα δάνειο. Και βλέπουμε. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειράκια για το κόστος της ολιγόρης φιλοξενίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν στην οικία Μητσοτάκη στην Κρήτη. Για την προπαγάνδα, προβληματικό είναι ο πρόεδρος ενός κόμματος να καλεί τους βουλευτές του στο εξοχικό του για ένα τρίμηνο εργασίας με έξοδα πληρωμένα από τον ίδιο. Λογικό όμως είναι ο πρωθυπουργός της χώρας να έχει εξοχικό μεσοτυχία με τον Φυγά Χριστοφοράκο και να καλεί σε ένα άλλο εξοχικό του τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν για επίσημες συνομιλίες, με έξοδα φυσικά πληρωμένα από το κράτος. Είναι δυνατόν να λέγεται τέτοια κουβέντα? Δεν κατάλαβα. Πραγματικά, από ένα σημείο και μετά, έχω μεγάλη αδυναμία να παρακολουθήσω την σκέψη του κυρίου Κασελάκη, ίσως να φταίω εγώ, δεν ξέρω. Και είναι αντικείμενο κριτικής από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το ότι φιλοξένει τον Υπουργό Εξωτερικών στο σπίτι. Εγώ σε αυτό θέλω να σε...